Πρόεδρε, διαγραφή. Ζητήσαμε να πάρετε μία απόφαση. Δεν την πήρατε. Είπαμε ότι μέχρι να πάρετε την απόφαση δεν σας επιτρέψουμε να συνεδριάσετε, έστω και αν αυτό σημαίνει ποινές, ποινικές και ρώσεις απέναντι σε εμάς. Φέρετε τον εισαγγελέα και διακόπτουμε τη συνεδρίαση. Διακόπτουμε τη συνεδρίαση ως δημότης του Βελβεντού, εκφράζοντας το σύνολο της κοινωνίας του Βελβεντού, γιατί συνεχίζεται μια άδικη. Ναι, αλλά αδικείται την κοινωνία του Βελβεντού. Συνεχίζει να αναδικείται, αυτό είναι. Συνεχίζει να Για όλα αυτά, εξαιτίας του Δημάρχου, είστε συνυπεύθυνοι, επειδή δεν μπορείτε να βρείτε τρόπο να λειτουργήσετε το Δήμο οι υπόλοιποι που στην ουσία πλειοψηφείτε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι προβλημένο στον κύριο Βελιάκη και επικαλείτε έχω να του να απαντήσω. Δεν το αφήνω. Εδώ, κύριε Βελιά, θα αναγνωρίσεις από το κέσσερα του Κέσσαρη. Και από το Θεό, έτσι. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο όταν ο αρχηγός συμπεριφέρεται εκείνη με αυτόν τον τρόπο. Εγώ δεν έχω καμιά ευθύνη για τη σημερινή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι την πλειοψηφία. Και θέλω. Και δεν υπάρχει πλειοψηφία. Εσείς όταν δεν έχετε στοιχεία. Τεχνική πλειοψηφία. Ακούστε, κύριε. Ακούστε. Δεν θα ρίχνετε μορφή. Δεν θα ρίχνετε μορφή επειδή σας βολεύει. Κύριε Βελιά, σας ακούσαμε. Κύριε Βελιά, σας ακούσαμε. Θα μας ακούσετε. Κύριε Βελιά, είπατε την άποψή σας. Δεν δέχομαστε την άποψή σας. Έχετε δικαίωμα να έχετε δικαίωμα. Δεν μπορεί να φύγουμε από εδώ χωρίς απόφαση. Δεν καταστήσετε συνυπεύθυνους για τη σημερινή κατάσταση του Δήμου και που ξεκινάει πρώτα και κύρια από την κατάσταση της παράταξης πλειοψηφίας. Συνευθύνη έχουμε όταν αυτά που ψηφίζουμε είναι χώρα. Θα μ' αφήσετε. Σας ακούσαμε. Αφήστε με ολοκλώσμα. Και τα υπόλοιπα, τι, διακόπτουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, συνεχίζουμε την Τετάρτη, 3 ώρα το μεσημέρι. Όχι άλλα θέματα. Ο λόγος είναι ότι πήρε παράταση μισή ώρα και έχουμε εξαντλήσει την παράταση. Για το ίδιο θέμα. Τα θέματα που έμειναν. Με πρώτο θέμα αυτό που συζητήσαμε στην τελευταία συζήτηση.